ασχολείστε με ποιες? Εγώ ασχολούμαι με την καλλιέργεια μανιταριών. Επίσης έχω και λίγο αρρώνια, την οποία μεταποιώ. Και δραστηριοποιούμε και λίγο στις λαϊκές αγορές και στα τοπικά καταστήματα εδώ. Πώς ασχοληθήκατε, πώς σας ήρθε αυτή? Με τα μανιτάρια είχα μία πιτσαρία, την οποία διατηρώ ακόμη. Και έβλεπα ότι όλα τα μανιτάρια που παίρνουμε είναι εισαγωγής. Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ. Στην καλλιέργεια χρειάζεται επένδυση, είναι δύσκολη, είναι απαιτητική? Είναι ασυνήθιστη, χρειάζεται σοβαρό κεφάλαιο και έχει τις δυσκολίες της. Έχουμε πάρα πολλές εισαγωγές. Δεν περνάμε καλά, όχι, δεν μπορώ να το πω. Υπάρχει ένα σημαντικό κόστος, αλλά χρειάζεται και πολύ εργατό. Χρειάζεται εργατό ώρες. Σίγουρα χρειάζεται, γιατί πρέπει να η κατάλληλη στιγμή να μαζευτεί, γιατί δεν μπορείς να το αφήσεις να. Δεν είναι πατάτα, δεν είναι μήλο να πεις ότι θα τα αφήσω μία μέρα, δύο. Πρέπει να στην κατάλληλη στιγμή να. Σε αυτή τη διαδικασία, τι έπρεπε να κάνετε στον χώρο που είμαστε εδώ για να μπορέσει να γίνει καλλιέργεια και πώς γίνεται η καλλιέργεια μανιταριών? Είναι συνήθιστο για πολλούς, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πολύ πώς γίνεται να καλλιεργήσει μανιτάρι. Ναι. Στο χώρο εδώ ήταν παλιά ψυγείο φρούτων. Το οποίο το πήρα εγώ και το μετέτρεψα σε θαλάμους με την ψήξη του, τη θέρμασή του, τον αερισμό του, την υγρασία του, τα ράφια του για να μπαίνουν πάνω τα μανιτάρια. Η διαδικασία είναι, έρχεται το υπόστρωμα εδώ, εποάζει για μερικές ημέρες, έπειτα του βάζω την τύρφη από πάνω, αυτό το χώμα το μαύρο που βλέπετε, και με τις κατάλληλες συνθήκες σε λίγες μέρες ξεκινάει να βγαίνει. Από εκεί και πέρα είναι η συλλογή του, είναι η διάθεσή του και όλα τα. Κάτι και εσείς λαϊκές αγορές, άρα ο επισκέπτης του πάγκου σας ξέρει από πού έρχονται τα μανιταριά που καταναλώνει. Φυσικά. Είναι ελληνικά τατά, είναι παραγωγή Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Για τον Σύλλογο, να πούμε δύο λόγια, που ξεκινήσετε μια κοινή προσπάθεια, θεωρείτε πως θα μπορέσει να λύσει προβλήματα και ποιος είναι ο στόχος? Θεωρούμε ότι προσπαθούμε μάλλον να λύσουμε πολλά προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στον χώρο και προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Έχετε κοινό παράγοντα, είστε όλοι παραγωγοί, άνθρωποι της κοινωνίας μας, της περιοχής μας, οι οποίοι θέλουν το καλό της περιοχής. Έτσι. Και είμαστε όλοι άνθρωποι του Μόχθου και του Μωροκάματου και προσπαθούμε για το καλύτερο, τίποτα άλλο.